Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα σας. Φίλοι του Top Channel, φίλοι του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, απόψε το βράδυ η εκπομπή Υγιεινές Συζητήσεις είναι και πάλι μαζί σας. Σήμερα σκεφτήκαμε να αλλάξουμε λίγο το πλαίσιο της συζήτησής μας. Δεν θα ενημερώσουμε λοιπόν για κάποιο συγκεκριμένο ιατρικό θέμα για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση του. Θα μελετήσουμε λίγο την ιστορία της ιατρικής, θα αγγίξουμε το θέμα, γιατί είναι γνωστό ότι η μελέτη της ιστορίας μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, καλύτερους πολίτες και καλύτερους γιατρούς. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα μπορούσε να είναι άλλος καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή ο κύριος Παπαδημητρίου Απόστολος. Κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που τιμήσατε τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία της ιατρικής και για την ιστορία στους αιώνες. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη γνώση της ιστορίας. Βλέπουμε και από τις εκπομπές σας ότι πραγματικά προσφέρετε πάρα πολλά στην ενημέρωση σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να μιλήσουμε για την ιατρική στους αιώνες. Θα προσπαθήσω, αν και για όσους δεν με γνωρίζουν καλό είναι να το πω, ότι είμαι μηχανικός και δεν είμαι ιστορικός. Κάποιοι νομίζουν ότι είμαι καθηγητής, με συναντούν έξω και μου το λένε. Όμως ήταν τόση η αγάπη μου για την ιστορία που μελέτησα σε βάθος, θα έλεγα, την ελληνική και την ευρωπαϊκή ιστορία, γι' αυτό και τολμώ, γιατί μπορεί κάποιος να μου πει, να μου αποδώσει θράσος το ότι ασχολούμαι με τέτοια θέματα και ιδιαίτερα με το απόψινο, και με τιμά ιδιαίτερα το ότι κρίνατε με ένα κατάλληλο να καταθέσω κάποιες θέσεις που βέβαια δεν τις κατέχω από στήθους, ανέτρεξα στις πηγές και σήμερα, όπως ξέρετε και εσείς, το διαδίκτυο προσφέρει πάρα πολλά στοιχεία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να τα ταξινομήσει κάποιος και να προβάλλει τα πλέον σημαντικά. Έτσι, και να μεταφέρουμε αυτές τις γνώσεις και στον κόσμο, ακόμα και στους συναδέρφους μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ανασκόπηση αυτή της ιατρικής. Ναι, γνωρίζουμε ότι πάνω στον πλανήτη Γη αναπτύχθηκαν πολλοί πολιτισμοί προημότεροι από τον δικό μας πολιτισμό. Κάποιοι μιλούν για την κοιτίδα του πολιτισμού στη Μεσοποταμία, ακολουθεί η Αίγυπτος και έπεται η Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε απόψε από την Αίγυπτο, και γιατί δεν θέλουμε να μακρηγορήσουμε για να μπούμε στα πλέον ουσιώδη που αφορούν σε μας, αλλά και επειδή οι Έλληνες είχαν στενότερους δεσμούς με τους Αιγύπτιους παρά με τους Μεσοποτάμιους. Λοιπόν, τι γνωρίζουμε για την Αίγυπτο? Από επιγραφές που διασώθηκαν σε κάποια μνημεία, στην ιερογλυφική γραφή, ήδη από το 2600 π.Χ. πληροφορούμε ότι υπήρχαν ιατρικές ειδικότητες και συγκεκριμένα οφθαλμίατροι, οδοντίατροι και παθολόγοι καταγράφονται σε μία από αυτές τις επιγραφές. Αυτό σημαίνει ότι η ιατρική επιστήμη είχε αναπτυχθεί σε προημότερες εποχές αυτής στην οποία ανήκουν οι στήλες αυτές και ήδη είχε κατά κάποιο τρόπο συστηματοποιηθεί η όποια γνώση είχε αποκτηθεί με βάση την εμπειρία και την μετάδοση αυτής της γνώσης από γενιά σε γενιά. Τώρα, αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να δούμε πώς ασκούσε την ιατρική ένας Αιγύπτιος γιατρός, θα δούμε ότι οι γνώσεις απορρέουν αρχικά από την ανατομία των ζώων. Είχαν την στοιχειώδη αίσθηση ότι υπάρχει μία αναλογία στη σωματική διάπλαση του ανθρώπου και των ζώων. Επομένως, κατά τη διάρκεια των θυσιών, κατά το άνοιγμα των σπλάχνων, έβλεπαν τι περιείχε το εσωτερικό και έλεγαν κατά αναλογία έτσι πρέπει να είναι πλασμένο και το ανθρώπινο σώμα. Βέβαια, οι Αιγύπτιοι είχαν μία επιπλέον ευχέρεια, διότι, όπως ξέρουμε, μουμιοποιούσαν τους νεκρούς. Κατά συνέπεια, ανοίγοντας την κοιλιά για να αφαιρέσουν τα σπλάχνα, έβλεπαν με ακρίβεια
το μέγεθος και τη θέση του καθενός από τα όργανα της κοιλιακής χώρας. Οπότε είχαν μία... Είχαν σαφώς λοιπόν και ανατομικές γνώσεις, γιατί βλέπουμε ότι αργότερα η ανατομία χάνει κάποιο έδαφος με την πάροδο των αιώνων. Και επιπλέον, επειδή ασχολούνταν με την επιμελημένη επίδεση της μούμιας, βλέπουμε και κάποια στοιχεία πάνω στο πώς είχαν αναπτυχθεί οι επιδεσμικές ταινίες. Μάλιστα. Από επιγραφές τι γνωρίζουμε? Από επιγραφές γνωρίζουμε λίγα πράγματα σχετικά. Να δείξω μία φωτογραφία για να κατανοήσουμε. Οι ειδικοί μας λένε ότι αρκετά από αυτά που εικονίζονται εδώ είναι ιατρικά εργαλεία. Όμως δεν συνάγεται μία ουσιώδης ιατρική γνώση από τις επιγραφές. Να φύγει. Από πάπυρους υπάρχουν, οι Αιγύπτιοι είχαν αφήσει. Ακριβώς, εδώ είναι η μεγάλη αξία του υλικού καταγραφής που διέθετε η Αίγυπτος. Και όχι μόνο διέθετε αυτό το σημαντικό, τον πάπυρο, αλλά είχε και ένα κλίμα κατάλληλο για τη διατήρηση διαχρονικά. Αν ήταν σε ένα υγρό κλίμα, ο πάπυρος θα καταστρεφόταν τάχιστα. Στο ξηρό κλίμα της Αιγύπτου διασώθηκε. Γι' αυτό και έχουμε, κείμενα ήδη από το 1900 π.Χ. Και ενώ τα προημότερα δεν θεωρούνται τόσο σημαντικά, προχωρώντας φτάνουμε στο 1550-1500 και έχουμε δύο σημαντικούς παπύρους που είναι γνωστοί, ο πρώτος ως πάπυρος του Έμπερς και ο δεύτερος ως πάπυρος του Έντγουν Σμιθ. Ο πρώτος αποτελείται από 110 στήλες με συνταγές κάθε είδους και φάρμακα για διάφορες ασθένειες, συμβουλές υγιεινής και μια πραγματεία φυσιολογίας. Ο δεύτερος περιέχει 13 ιατρομαγικές συνταγές, να τονίσουμε το ιατρομαγικές για να το εξηγήσουμε στη συνέχεια, και ένα ιδιαίτερα σημαντικό κείμενο με 48 παραγράφους αφιερωμένους σε διάφορα είδη τραυμάτων και καταγμάτων. Να δείξουμε δύο φωτογραφίες. Η πρώτη είναι από τον πάπυρο του Έμπερς και η δεύτερη είναι το εξώφυλλο της έκδοσης του άλλου παπύρου, του Έντουιν Σμιθ, που όπως γράφουν οι εκδότες του αποτελεί το πρώτο εγχειρίδιο χειρουργικής. Μάλιστα. Να φύγει παρακαλώ. Και να τονίσουμε αυτό το οποίο χαρακτηρίζουν με κάποια επιπολαιότητα ιατρομαγικές. Στην πραγματικότητα δεν είναι ιατρομαγικές, είναι ιατροθρησκευτικές. Κακώς χρησιμοποιείται ο όρος μαγεία, γιατί εδώ πρέπει να πούμε και κάτι ακόμη. Την ιατρική επιστήμη την ασκούσαν ακόμη και στους πρώιμους ελληνικούς αιώνες οι ιερείς. Ήταν συνυφασμένοι άρρηκτα η ενάσκηση της ιατρικής με την απόδοση τιμών σε κάποιον θεό που τον θεωρούσαν προστάτη της υγείας. Και αυτό συμβαίνει ακόμη και στους προκλασικούς ελληνικούς χρόνους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν δεν εννοούνται αυτές οι οδηγίες, οι συνταγές, οι υποδείξεις με την έννοια των μαγικών συνταγών του σήμερα, όπως έχουμε διαμορφώσει την έννοια της μαγείας εμείς. Περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι είναι ιατροθρησκευτικές, γιατί ασκούνταν η ιατρική και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι κατά τους πρώιμους εκείνους αιώνες υπήρχε μία μυστικότητα ως προς τη μετάδοση της γνώσης. Θα μεταδιδόταν είτε σε συγγενικό πρόσωπο που θα διαδεχόταν τον πατέρα στην άσκηση των θρησκευτικών πρωτίστως καθηκόντων ή σε κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο. Άρα υπήρχαν οι μοιημένοι και οι αμοιητοί. Πρέπει να περάσουν πολλοί αιώνες για να σπάσει αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης εν κρυπτό των ιατρικών γνώσεων, που πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι αν απομακρύνουμε το θρησκευτικό τμήμα των όλων διαδικασιών, το υπόλοιπο
παραμένει εντυπωσιακό και εξακολουθεί να εκπλήττει τους γιατρούς ακόμη και σήμερα. Πολλές φορές. Έτσι. Λοιπόν, τι βλέπουμε? Ότι κατήχαν μία πολύ εντυπωσιακή γνώση για την εποχή. Από φάρμακα υπήρχε, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε φαρμακολογία στην Αρχαία Αίγυπτο. Υπήρχε και φαρμακολογία. Πέρα από τις θεραπευτικές και ανατομικές γνώσεις που προαναφέραμε και την επιστημονική ορολογία που το προσθέτω τώρα καθώς το βλέπω εδώ γραμμένο, που δείχνει ότι είχε συστηματοποιηθεί η όποια γνώση, δεν ήταν δηλαδή μια άτακτη γνώση, υπήρχε μια δόμηση πάνω στη γνώση αυτή, υπήρχε και γνώση πολλών φυτών, διότι βάση της θεραπευτικής αντιμετώπισης των νόσων ήταν τα φυτά. Και αναφέρω συγκεκριμένα μία γνώση αυτών των χρόνων που είναι οι σπόροι της Παπαρούνας, της Μύκονος της Υπνοφόρου. Γνώριζαν ότι αυτή είναι σε θέση να κατευνάσει τα ανήσυχα και νευρικά βρέφη. Δεν ξέρω αν το προλάβατε. Η γιαγιά μου καλλιεργούσε τον μάκο και τον πρόσφερε σε όλες τις γυναίκες που ζητούσαν. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν ούτε αστυνομικές διατάξεις. Λοιπόν, η λύση για την αγρότησα, για τη γυναίκα του κτηνοτρόφου που ήταν όλη τη μέρα στη δουλειά και είχε και ένα βρέφος που δεν μπορούσε κάπου να το αφήσει, ήταν ο μάκος. Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Και να δούμε και αυτόν τον περίφημο μάκο, ο οποίος σήμερα είναι ένα καταστροφικό για όλη την έκταση του πλανήτη φυτό, διότι από αυτό παράγεται το όπιο και η ηρωίνη. Να φύγει παρακαλώ. Άρα από τότε υπήρχε η γνώση του τι προκαλεί η χορήγηση της Μύκονος της Υπνοφόρου, σκόνης Μύκονος της Υπνοφόρου. Και να προσθέσω μία σειρά που απορρέει από αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Γνώριζαν φάρμακα, εκτρωτικά, αντικαταθλιπτικά, ηρεμιστικά, υπνοτικά, εντομοκτώνα, εντομοαποθητικά, τροκτικοκτώνα, κατσαριδοκτώνα, σπασμολυτικά και συντηρητικά. Από τότε. Από τότε. Και υπάρχουν αυτά σε γραπτά, κείμενα. Και δεν ξέρω, θα ήθελα εσείς προς το τέλος εκπομπής να μου πείτε πόσο η σύγχρονη φαρμακολογία ερεύνησε σε βάθος το περιεχόμενο και τις ουσίες όλων αυτών των φυτών που καταγράφονται ως ιατρικά φυτά στην αρχαιότητα. Και την προελληνική και την ελληνική. Τα έχει μελετήσει, αλλά θα μπορούσε να κάνει και, κάτι παραπάνω. Αλλά βλέπω ότι κέρδισε έδαφος η χημεία. Ναι. Και το τελευταίο καιρό υπάρχει μια στροφή. Δηλαδή βλέπουμε ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις ιδιότητες των φυτών. Μακάρι να γίνει αυτή πιο έντονη η στροφή, γιατί εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, εγώ δεν μπορώ να επιτρέψω στα δικά σας χωράφια, αλλά υπάρχει μία διάχυτη καχυποψία απέναντι στις συνέπειες των χημικά παρασκευαζομένων φαρμάκων. Ναι, οπωσδήποτε υπάρχει, θέλει και το κόστος ανεβαίνει και πολλά πράγματα, αλλά βλέπουμε, δηλαδή τώρα εγώ θα σας μιλήσω από τη δική μου ειδικότητα για τις εμβοές. Έχει προταθεί σύμπλεγμα βιταμινών πλέον, μία ουσία τον Κίκο Μπιλόμπα μαζί με ένα σύμπλεγμα βιταμινών θεωρεί ότι βοηθάει πάρα πολύ και στη μνήμη αλλά και στην θεραπεία των εμβοών. Και είναι φάρμακο από φυσικές ουσίες. Από φυσικές ουσίες, ναι, όλο ένα και περισσότερο. Βέβαια, στα συνέδρια που συζητάμε είναι ότι ακόμα δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Δηλαδή για να πούμε ότι για να υπάρξουν πρέπει να προηγηθεί η έρευνα. Ναι. Το θέμα είναι να χρηματοδοτηθεί αυτή η έρευνα. Αλλά ας μην προχωρήσουμε. Ας μην προχωρήσουμε. Δεν είναι γιατί της απόψινής εκπομπής θέμα αυτό. Ίσως σε μια άλλη εκπομπή, όχι. Αλλά βλέπουμε, ας πούμε, και εδώ και στην περιοχή μας ζητάνε κρόκο για μελέτη σε φάρμακα. Μάλιστα. Ζητάνε. Ας ευχηθούμε να προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή η έρευνα, ώστε να επανακτήσουμε ένα μέρος
απολεσθήσας γνώσης κατά την άποψή μου. Ένα μέρος. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι αυτό, αλλά ότι υπάρχει, υπάρχει. Το ότι υπάρχει, υπάρχει, απλά πρέπει να συστηματοποιηθεί, να μελετηθεί, να γίνουν πειράματα και μετά να πούμε ότι αυτό μπορεί να θεραπευτεί. Αλλά υπάρχουν. Yeah. Μετά μία άλλη ουσία που κανονικά πήρε φαρμακευτική εταιρεία και την έχει προωθήσει, είναι το κυκλάμινο, που το θεωρεί θεραπεία για την ιγμωρίτιδα. Δηλαδή ανοίγει τόσο πολύ τους πόρους που μπορεί να τρέξουν τόσο πολύ ώστε να είναι ένα τμήμα της θεραπείας, να αντικαταστήσει. Μάλιστα. Δηλαδή το κορτιζονούχο σπρέι. Επειδή το χρησιμοποίησα κι εγώ, ήθελα να δω τι θα γίνει χωρίς να έχω. Πραγματικά έχει αποτελέσματα, ρυθίζει τόσο πολύ το νεύρο που κλαις αλλά... Αλλά εκτονώνεσαι. Εκτονώνεσαι, έχει αποτέλεσμα. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε, υπάρχει αυτή. Επίσης υπάρχει μία, σας μιλάω πάντοτε για τη δική μου την ειδικότητα, μία φυτική αλυφή, η ιταλική εταιρεία την έχει κάνει, η οποία σταματάει πολύ εύκολα τις ρινοραγίες και μας έχει λύσει τα χέρια. Ακόμα δηλαδή την έχουμε χρησιμοποιήσει και σε αιμορραγία μετά από αμυγδαλεκτομή, όταν έκανα ειδικότητα. Βοήθησε πάρα πολύ, γιατί αυτή μπορεί να τη χορηγήσει σε έγκυο γυναίκα και να μην φοβηθείς. Υπάρχει αυτή η τάση. Για σκεφτείτε τώρα να αναγράφετε μέσα ότι αυτή η γνώση ήταν του 3ου π.Χ. αιώνα, αλλά χάθηκε στο διάβα. Ναι. Αυτό δεν μας τιμάει. Έτσι. Δεν μας τιμάει καθόλου. Ή ας πούμε για τη μύτη. Όταν ξεραίνεται η μύτη, ακόμα και καθηγητής λένε βάλτε λίγο ελαιόλαδο. Υπάρχει ιταλική εταιρεία που έχει παρασκευάσει ενυδατικό για τη μύτη με ελαιόλαδο. Με βάση το ελαιόλαδο, μάλιστα. Υπήρχαν πάλι σπρέι για τη μύτη που χρησιμοποιούσαν ουσία που υπήρχε στα φιόρτ των κάτω χωρών. Τελικά πήραν και δική μας από το άθος. Και υπάρχει, σου λένε οι ασθενείς, ναι, με βοηθάει. Άρα μπαίνει. Ωραία, αισιόδοξο αυτό το μήνυμα. Ναι, εύχομαι να ενταθεί η έρευνα, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να προηγηθεί η έρευνα. Ναι. Γιατί μερικές φορές οδηγούμαστε και σε πολύ ανεπιθύμητες συνέπειες, όταν δεν ξέρουμε ούτε τη δοσολογία, ούτε τις αντενδείξεις. Ναι. Οπότε... Μα προχωρήσουμε. Νομίζω τελειώσαμε με την Αίγυπτο και θα περάσουμε στην Ελλάδα, κάνοντας πρώτο σταθμό στην Κρήτη, η οποία Κρήτη είναι και η πιο κοντινή προς την Αίγυπτο και ασφαλώς οι επαφές των Μινωητών με τους Αιγυπτίους ήταν πολύ συχνές. Στις Αρχάνες Κρήτης βρέθηκε ένα ανθρώπινο κρανίο μινωικής εποχής, επομένως τουλάχιστον του 1600 π.Χ., με σημάδια αφαίρεσης και επανατοποθέτησης στα βραγματικά του οστά. Είναι προφανές, γράφουν οι δήμονες, οι ιατροί που γνωμάτευσαν, από τα σημάδια στα οστά, ότι υπήρξε επούλωση και κατά συνέπεια ο ασθενής έζησε μετά την επέμβαση για κάποια έτη. Αυτό με οδηγεί στο να δέχομαι ως βέβαιο πλέον ότι και οι Αιγύπτιοι έκαναν επεμβάσεις στο κρανίο, και τώρα βέβαια δεν είδα τι είδους, δεν υπάρχουν πληροφορίες, αλλά εκτιμώ ότι ίσως να είχαν συνείδηση ότι ένα βαρύ εγκεφαλικό παμσχάρι ίσως να αντιμετωπιζόταν με μία επέμβαση. Τώρα, αν ο πρώτος πάνω στον οποίο έγινε αυτή η επέμβαση ήταν κάποιος δούλος, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είχε και μεγάλες συνέπειες αν πέθαινε πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Όμως, μάλλον πρέπει να αποκτήθηκε μια κάποια εμπειρία τέτοιων επεμβάσεων στο κρανίο και να αξιοποιήθηκε στη συνέχεια ώστε να επιχειρηθεί η διάσωση και αξιοσημείωτων προσώπων, αυλικών και άλλων. Το κρανίο αυτό στις Αρχάνες, και είναι καλό να το δείξουμε εδώ, όπως παρακαλώ, το βλέπουμε. Οι ειδικοί βλέπουν ότι στο βρεγματικό οστό έγινε επέμβαση και μάλιστα επούλωση. Άρα είχαμε και χειρουργική του εγκεφάλου.
Ίσως να νόμιζαν ότι μπορούν να φύγουν κάποια τα κακά πνεύματα από εκεί ίσως να είχε... Ακόμη και αν ξεκίνησε έτσι, έτσι πρέπει αν να ξεκίνησε. Επιχειρήθηκε, δεν θα είδαν συσσόρευση αίματος στην περιοχή. Ναι, βέβαια. Η οποία έφυγε. Μετά από αυτό δεν είπαν, κάτι υπάρχει εδώ, πρέπει να το αφαιρέσουμε. Ασφαλώς το πρώτο είναι αυτό που επισημάνατε εσείς. Διότι καλό είναι να το τονίσουμε στο σημείο αυτό. Πίστευαν ότι όλες οι ασθένειες είναι απόρρια θείων επεμβάσεων στον άνθρωπο προς τιμωρία. Γιατί η ασθένεια δεν μπορεί να είναι ποτέ για καλό. Ναι. Άρα λοιπόν έτσι ξεκινούσαν και αν η πρώτη σκέψη ήταν να φύγει ένα κακό πνεύμα που εμφολεύει στο εσωτερικό του κρανίου, στη συνέχεια αποκτήθηκε γνώση όμως. Τώρα δεν αποκλείεται τα πειραματόζωα να ήταν μία σειρά δούλων και να γίνονταν και επεμβάσεις χωρίς λόγο. Ιδιαίτερα μετά το θάνατο δεν ανοίγουμε να δούμε από τι πέθανε. Από τι πέθανε. Άντε να μην πούμε ότι το άνοιγαν πριν πεθάνει, αλλά ίσως ένας βαριά τραυματισμένος δούλος, ένας νεκρός δούλος ήτανε πρόσφορο έδαφος για να γίνει κάποιος πειραματισμός. Για τον Ασκληπιό να πούμε... Για τον Ασκληπιό βεβαίως και πρέπει να πούμε, διότι αν και είναι μυθικό πρόσωπο, είναι άρρηκτα συνυφασμένος με την ενάσκηση της ιατρικής στην Ελλάδα της προϋποκρατικής περίοδου. Θεωρείται γιος του Απόλλωνα και της Κορονίδας, κόρης βασιλιά της Θεσσαλίας Φλεγία. Ο Απόλλωνας φρόντισε και τον έδωσε στον Κένταυρο Χείρονα να τον εκπαιδεύσει στο κυνήγι και την ιατρική. Και μάλιστα ήταν και οι γόνοι του οι οποίοι προσέφεραν στην ιατρική. Ο ίδιος έλαβε μέρος και στην αργοναυτική εκστρατεία. Βλέπετε ότι εδώ αρχίζει η μίξη του μυθολογικού στοιχείου με το ιστορικό, διότι η αργοναυτική εκστρατεία συνέβη ως συμβάν ιστορικό, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, όπως και ο Τροϊκός πόλεμος. Αλλά όλη η περιγραφή πέρι την εκστρατεία ή πέρι τον πόλεμο έχει πληθώρα μυθολογικών στοιχείων, όπως είχε πληθώρα μυθολογικών στοιχείων η όποια ενάσκηση της ιατρικής ακόμη. Να δούμε πώς φαντάζονταν οι αρχαίοι πρόγονοι μας τον Ασκληπιό. Έναν δυνατό άνδρα με γένεια που καθόταν σε ένα θρόνο και είχε ως ιερό ζώο το φίδι και σύμβολο ένα ραβδί. Να τον δούμε εδώ και να μου πείτε αν το σύμβολο αυτό του φιδιού και του ραβδιού παραμένει ως ιατρικό σύμβολο στο σύνολο του ιατρικού κόσμου ή μόνο στον ελληνικό κόσμο. Θα το δούμε στη συνέχεια σε άλλη φωτογραφία πιο διαμορφωμένο όπως είναι σήμερα. Ίσως είναι διπλό το φίδι εκεί πέρα. Πάντως έχω την εντύπωση ότι παραμένει. Παραμένει, ναι. Τουλάχιστον στον ελληνικό, δεν ξέρω διεθνώς. Στον ελληνικό χώρο, ναι. Στον ελληνικό. Εγώ το έχω. Έτσι. Και εδώ ο σύλλογός μας, να το φαίνεται. Να, φαίνεται. Το ραβδί και το φίδι. Και το φίδι. Άρα λοιπόν είναι τα συνοδεύοντα τον Ασκλήπιο. Για να ξέρουμε. Αναφέρεται ότι ο Ασκληπιός είχε κάποια σημαντικά τέκνα. Κοιτάξτε τα ονόματα. Η Πανάκια. Ήταν συνυφασμένη με την έννοια της θεραπείας επί πάσας νόσου, με βάση τα βότανα. Και σε λίγο χρονικό διάστημα ταυτίστηκε η Πανάκια με το φάρμακο που αποδίδει την υγεία, επαναφέρει την υγεία. Γι' αυτό και σήμερα λέμε, για σταθείτε, δεν είναι Πανάκια αυτό. Βέβαια. Έτσι εξηγείται τι εννοούμε. Γιατί πίστευαν ότι η Πανάκια τα κατάφερνε όλα. Και αν όχι όλα, τα πιο πολλά. Κάποια άλλα τέκνα ήταν η υγεία, η ιασό, που μας είναι γνωστά, και ο Μαχάων και ο Ποδαλήριος, που μας είναι άγνωστα. Ήταν οι γιατροί του ελληνικού στρατοπέδου κατά τον Τροϊκό πόλεμο. Αυτούς δεν τους έχουμε ακούσει. Ενώ ο Μαχάων ήταν ο προστάτης των γιατρών κατά την αρχαιότητα. Και να δούμε εδώ έναν Ανδριάντα της Πανάκιας και έναν άλλον στο οποίο βλέπουμε τον Μαχάωνα ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Τι ακριβώς απεικονίζει δεν μπόρεσα να το βρω. Επαναλαμβάνω ότι συμμετείχε στον Τροϊκό πόλεμο.
Να φύγει παρακαλώ. Και να δούμε μια κλασική απεικόνηση, την έχουμε δει σε πολλά βιβλία, πώς ο Αχιλλέας περιποιείται τραύμα του αδελφικού του φίλου του Πατρόκλου. Να φύγει και αυτή. Να μιλήσουμε λίγο για τα Ασκληπία. Ασκληπία. Τι ήταν τα Ασκληπία? Ήταν, έχω ακούσει πολλές φορές. Βάσικα, η ιερά του Ασκληπιού, στα οποία όμως οι ιερείς ασκούσαν και την ιατρική. Ήταν τόσο διαδεδομένη η λατρεία του Ασκληπιού, ώστε η Ασκληπία υπήρχε σε όλη την έκταση του ελληνικού χώρου. Με πλέον σημαντικά από αυτά, της Επιδαύρου και της Κο. Βλέπετε εδώ είναι εντυπωσιακό. Δεν είχε η Αθήνα το πλέον σημαντικό Ασκληπείο. Πολύ περισσότερο η Σπάρτη που υπολοιπόταν σημαντικά στις επιστήμες και στις τέχνες από τις άλλες ελληνικές πόλεις. Και καλά για την Επίδαυρο θα μπορούσα να πω ότι είναι κοντά σε όλα τα άλλα σημαντικά ελληνικά κέντρα του αρχαίου κόσμου. Αλλά η Κο στην προϋποκρατική περίοδο είναι αρκετά μακριά από τα δρόμενα. Και όμως λέγεται, ύστερα από τις έρευνες που έχουν γίνει, ότι στο Ασκληπείο της Κο η ιατρική είχε ανέλθει πολύ πιο υψηλά από την ιατρική σε οποιοδήποτε άλλο Ασκληπείο, ακόμη και από την προϋποκρατική εποχή. Να λοιπόν πως ο Ιπποκράτης πέφτει σαν ένα όριμο φρούτο από το πλέον σημαντικό Ασκληπείο της αρχαιότητος. Δεν είναι έκπληξη ως εκ τούτου. Μάλιστα. Ο Ιπποκράτης ήταν από την Κο. Και ο πατέρας του ήταν ιερέας στο Ασκληπείο της Κο. Οπότε, είναι αυτό που είπατε, όριμο φρούτο. Νέος με πολλά ενδιαφέροντα, πολύ μικρός παρακολουθούσε τα διαδραματιζόμενα εκεί. Από τον πατέρα του πήρε ό,τι μπορούσε εκείνος να του προσφέρει και αυτός έκανε το άλμα. Είχε και τις ικανότητες, βέβαια. Αν δεν τις είχε, δεν θα μπορούσε να το πραγματοποιήσει. Δεν είναι μόνο να είναι γόνος. Κάποιος πρέπει να έχει και τις ικανότητες. Να δούμε λίγο το Ασκληπείο της Επιδαύρου που θεωρείται το μεγαλύτερο, όχι όμως επαναλαμβάνω το αξιολογότερο, για να έρθουμε μετά στον Ιπποκράτη. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα π.Χ. είχε εγκαθιδρυθεί Ασκληπείο στην Επίδαυρο, αλλά αποκτά σημαντικό ρόλο κατά τους κλασικούς χρόνους. Τι είχε εκεί? Είχε ως επίκεντρο το ναό του Ασκληπίου, στο εσωτερικό ένα χρυσελεφάντινο άγαλμα του Θεού που ήταν καθισμένο στο θρόνο όπως είδαμε, και έρχονταν άρρωστοι από όλη την Ελλάδα. Οι ασθενείς ξεκινούσαν με θυσία στον πατέρα του Ασκληπίου, τον Απόλλωνο, που και αυτόν τον θεωρούσαν γιατρό. Να δούμε μία εικόνα, ό,τι απόμεινε, και βλέπουμε το κυκλικό κτίσμα στο μέσο περίπου. Να το δούμε σε μια αναπαράσταση. Όχι, το έχω πιο κάτω. Ας το αφήσουμε. Και ας επανέλθουμε στην περιγραφή του Ασκληπίου, αφού δούμε δύο άλλες χαρακτηριστικές πλάκες που δείχνουν επεμβάσεις ιατρικές. Υπάρχει πληθώρα στο διαδίκτυο, μπορείτε να δει κάποιος πληθώρα τέτοιων. Εκτιμώ ότι αυτές πρέπει να ήταν πλάκες ευγνωμοσύνης μετά από κάποια θεραπεία. Τιμητικές, αφιερωματικές, δεν ξέρω, ειδικώς δεν είμαι στην αρχαιολογία. Τις βρήκα όμως και είπα καλό να τις παρουσιάσουμε εδώ. Παρακαλώ να φύγει και αυτή. Λοιπόν, να περιγράψουμε τώρα συνοπτικά το Ασκληπείο της Επιδαύρου. Καλύπτει έκταση 65, μεγάλη έκταση με 65 κτίρια, σε 100 στρέμματα. Τώρα τελευταία έχει γίνει και μία αναστηλωτική κοσμογονία και οι ανασκαφές και οι εργασίες έδειξαν τη σημαντική θέση του νερού που μεταφερόταν κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα από πηγές με υπόγειο λαξευτό υδραγωγό στο κέντρο του ιερού και χρησιμοποιείται σε λουτρά, καθαρμούς και για τη δίαιτα των ασθενών, ενώ ανακαλύφθηκαν τα πρώτα κτίρια και στοιχεία της λατρείας του Ασκληπίου που χρονίζεται τον 6ο αιώνα π.Χ. Εδώ να σταθώ λίγο στο νερό. Το νερό είναι σημαντικό μέσο.
γνώριζαν τη μεγάλη σημασία της καθαριότητας του σώματος για την υγιεινή διατήρησή του. Μπορεί οι καθαρμοί να είχαν εν μέρη και τελετουργικό χαρακτήρα, διότι πίστευαν όλοι ότι το νερό καθαίρει και τα πτέσματα, αλλά όμως δεν ήταν μόνο το τελετουργικό, ήταν και η γνώση του ότι το νερό προκαλεί καθαρισμό του σώματος και ως εκ τούτου αποτροπή. Τώρα, από τι αποτροπή, αφού δεν γνώριζαν τους μικροοργανισμούς? Πιστεύω ότι ήταν μια διέστηση. Ναι. Ή ότι θα το είδαν, είχε κάπου αποτέλεσμα και θα το καθιέρωσαν. Είχαν μια εμπειρία με την πάρο των αιώνων ότι το νερό πάντα κάνει καλό. Επομένως, όπου υπάρχει ασκληπείο πρέπει να υπάρχει λουτρό. Λουτρό. Το πρώτο με το που θα μπεις θα πας να καθαρθείς. Επαναλαμβάνω για δύο λόγους, γιατί υπήρχε και ο καθαρμός με την έννοια της τελετουργίας. Μάλιστα, από τότε λοιπόν. Ακριβώς. Και τώρα τι είδαν εκεί, τι υπήρχε? Το κυκλικό οικοδόμημα που προανέφερα, το άβατον ή εγκυμητήριο, δηλαδή ο ξενώνας όπου κοιμούνταν, το εστιατόριο, το γυμναστήριο, τι να πω, ένα φυσιοθεραπευτήριο να ήταν, και το πρόπυλο του γυμνασίου εστιατορίου. Να δούμε τον ξενώνα που είχα πει προηγουμένως σε αναπαράσταση, ο θόλος, το μεγαλύτερο κυκλικό κατασκεύασμα της κλασικής αρχαιότητος. Να φύγει παρακαλώ. Και πίστευαν ότι ύστερα από ειδικές θυσίες και επικλήσεις των ιερέων του Ασκληπίου, ο γιατρός, ο Ασκληπιός επισκεπτόταν στον ύπνο του τον ασθενή και του υπεδείκνυε το μέσο της θεραπείας. Στην πραγματικότητα όμως ήταν οι γιατροί, οι ιερείς, οι οποίοι με βάση τις γνώσεις που διέθεταν έδιναν κάποιες οδηγίες, πρόσφεραν και τα βότανά τους. Γιατί τώρα με ποιον τρόπο κατάφεραν να επιβάλλουν την άποψη ότι θα σε επισκεφθεί ο Θεός και θα σου δώσει τη λύση, δεν το βρήκα γραμμένο για να το καταθέσω σήμερα εδώ. Απλώς αυτή ήταν η διαδικασία. Και εδώ βότανα. Βότανα. Αν και οπωσδήποτε γίνονταν και επεμβάσεις. Που θα μπορούσα εδώ στο σημείο αυτό να τονίσω ότι οι πλέον σημαντικές επεμβάσεις γίνονταν για τραύματα. Και ο λόγος είναι απλός. Κάθε μέρα είχαμε πολέμους και μάχες. Ένα σωρό τραυματίες. Άρα αναπτύχθηκε η τραυματιολογία εξαιτίας των πολέμων. Μάλιστα. Οπότε έτσι θεμελιώνεται η ιατρική. Όχι ακόμη μπορώ να πω. Απλώς βλέπουμε ότι εξακολουθεί να παραμένει στα χέρια αποκλειστικά ιατρών και μάλιστα όχι του οποιοδήποτε ιερού, αλλά μόνο του Ασκληπίου. Ας πούμε τα ιερά του Δία της Ήρας της Αθηνάς. Δεν είχαν καμία σχέση με την ιατρική. Μόνο στα Ασκληπία. Γι' αυτό και είχε αναπτυχθεί η λατρεία του Ασκληπίου σε όλο τον ελληνικό χώρο, όπως είπαμε προηγουμένως. Και σιγά σιγά πώς... Σιγά σιγά τώρα. Θεωρείται ως ο θεμελιωτής της ιατρικής ο Αλκμαίων, μαθητής του Πυθαγόρα, στο μετέχμιο του 6ου προς τον 5ο αιώνα π.Χ. από τον Κρότονα της κάτω Ιταλίας, που ήταν ελληνική απικία. Είναι ο πρώτος που υποστήριξε ότι ο εγκέφαλος είναι το κέντρο των αισθήσεων και των οργανικών λειτουργιών. Κοιτάξτε μία γνώση πόσο καθυστερήσαμε να το συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι το ιδιαίτερο κάνει ο εγκέφαλος. Τον εγκέφαλο το γνώριζαμε, αφού σκισμένα κεφάλια ασφαλώς όλοι είχαν μελετήσει. Ότι επηρεάζει όλο τον οργανισμό μας. Δεν το είχαν συσχετίσει. Και μάλιστα από τη στιγμή που πιστεύανε ότι οι νόσοι προκαλούνται από τους θεούς, δεν έδιναν κανένα ιδιαίτερο βάρος στον εγκέφαλο. Είναι ο πρώτος που έγραψε και ιατρικό σύγγραμμα. Ιατρικό σύγγραμμα με την έννοια
του απαλλαγμένου από όποια μεταφυσική αναφορά. Μάλιστα. Όχι ότι ήταν αλάθητο το σύγγραμμά του. Κανένα σύγγραμμα δεν είναι αλάθητο. Συγκρινόμενο με τα όσα γνωρίζουμε σήμερα δεν είναι αλάθητο. Κανένα. Ούτε και του 19ου αιώνα, για να μην πω ότι και των αρχών του 20ου, για να μην πω ότι και των μέσων και του 20ου. Περιέγραψε το οπτικό νεύρο και την ευσταχιανή σάλπιγγα. Να λοιπόν ερχόμαστε και στην ειδικότητά σας. Επινόησε χειρουργικά εργαλεία και έκανε χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές, ήδη δείξαμε ότι γίνονταν και πριν. Και αυτό λοιπόν και θεωρείται ο θεμελιωτής. Να δούμε και μία πρωτομή του. Τους τιμούσαν, θα μπορούσα να πω, μετά το θάνατό τους, τουλάχιστον ως ημιθέους αυτούς τους σπουδαίους γιατρούς, γι' αυτό και σώζονται πρωτομέτους και έτσι έχουμε σήμερα την εικόνα τους. Αυτός είναι ο Αλκμαίων ο Κροτονιάτης. Ναι. Να φύγει παρακαλώ. Ήταν στην κάτω Ιταλία στην που ήταν ελληνική αποικία. Η μεγάλη έκταση ήταν αποικιοποιημένη από τους Έλληνες. Άρα ένας θεμελιωτής ήταν αυτός. Αυτός. Και ένας δεύτερος άλλο πριν από τον Ιπποκράτη γιατρός είναι ο Διογένης ο Απολωνιάτης από την Απολωνία της Κρήτης, φιλόσοφος και ιατρός, ο οποίος έζησε στην Αθήνα. Προχώρησε σε ανατομές σε πτώματα, δεδομένου ότι περιγράφει κατά ικανοποιητικό τρόπο το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου. Βλέπει δηλαδή ότι όλα πρέπει να ξεκινούν από την καρδιά, αλλά φτάνουν μέχρι και τα άκρα. Και στο Ασκληπείο της Κο, πριν από τον Ιπποκράτη, σπουδαίος γιατρός αναφέρεται ο Ένιος, έκτος προς 5ο αιώνα π.Χ. Να δούμε μία εργασία του Διογένη του Απολλωνιάτη που έκανε ένας πολύ σπουδαίος σύγχρονος μελετητής, ο Ευάγγελος Πανδάγος, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει σειρά έργων πάνω στο έργο των αρχαίων Ελλήνων επιστημόνων, όχι μόνο ιατρών, αλλά μαθηματικών, φυσικών και άλλων. Και εδώ να δούμε, μια και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο Ασκληπείο της Κο, μία αναπαράστασή του. Κατάφερε και το... στο βιβλίο αυτό αναφέρεται. Στο βιβλίο αυτό, από το βιβλίο αυτό είναι αυτή η... Όχι. Είναι ύστερα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές, μία απόπειρα αποκατάστασης του όλου συγκροτήματος του Ασκληπείου. Σαν νοσοκομείο. Βέβαια, είχε ξενώνες, πολλούς ξενώνες, διότι συνέρεαν από πολλά μέρη, το ναό του Ασκληπείου και τις αίθουσες, τα λουτρά, όπως είπαμε, και τα θεραπευτήρια. Να φύγει και αυτή. Αυτοί ήταν οι γιατροί πριν, όσο γνωρίζουμε, πριν από τον Ιπποκράτη. Η πλέον σημαντική, όχι ότι είναι η μόνη. Αν τους λέγαμε όλους, πρέπει να κάνουμε σειρά εκπομπών. Οι αρχαίοι πρόγονοι μας ήταν σπουδαίοι. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε και να το λέμε. Όχι, να το λέμε συνέχεια αυτό το θέμα. Πριν προχωρήσουμε στον Ιπποκράτη, ο οποίος είναι ό,τι πιο ο πλέον σημαντικός. Να κάνουμε λίγο το καθιερωμένο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τον Ιπποκράτη. Αγαπητοί φίλοι, σε λίγο και πάλι κοντά σας. Αγαπητοί φίλοι, και πάλι μαζί σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μια εκπομπή που μελετά την ιατρική στους αιώνες, αγγίζει, δεν μπορούμε να πούμε ότι μελετά, μεγάλες κουβέντες δεν πούμε μεγάλες κουβέντες. Και ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε και τον Ιπποκράτη, τον μεγαλύτερο γιατρό της αρχαιότητας, που συνεχίζουμε ακόμη να τιμάμε, εμείς ορκιζόμαστε και... Και θα αναφερθούμε και στον όρκο βέβαια. Ναι, έτσι. Λοιπόν, ο Ιπποκράτης έζησε από το 460 έως το 377 π.Χ. και θεωρείται πλέον ο πατέρας της ιατρικής. Γεννήθηκε και έζησε στην Κο το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του. Ο πατέρας, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν γιατρός στο Ασκληπείο της Κο, στο οποίο συνέρεαν ασθενείς από πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Η ιατρική του άρεσε πολύ και αποφάσισε να ασχοληθεί όταν ακόμη ήταν έφηβος και κοντά στον πατέρα του πήρε τη γνώση. Τι είναι αυτό που πρόσφερε στην ιατρική ο Ιπποκράτης? Απομυθοποίησε την αρρώστια που θεωρείται ως τότε, όπως είπαμε, τιμωρία των θεών και είπε: «Όχι, το αίτιο της ασθένειας πρέπει να το αναζητήσουμε εντός του σώματος». Κατά συνέπεια, πρέπει να απομακρυνθεί η όποια δοξασία σχετίζει το σώμα με θεία επέμβαση και να αναζητήσουμε τρόπους αντιμετώπισης του κακού με βάση τη λογική. Οπότε είναι επιστήμη πλέον. Είναι επιστήμη. Και θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την ιερά νόσο. Έτσι ονόμαζαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας την επιληψία. Όχι, λέει. Δεν είναι μία επέμβαση του Θεού για να τον κάνει τον άνθρωπο να εκδηλώνει αυτά τα συμπτώματα. Κάτι έχει πάθει μέσα ο οργανισμός και αυτό το κάτι πρέπει ο ιατρός να το αναζητήσει. Δεν χρειάζεται να τον πάμε σε ιερείς εξαγνιστές, να κάνουμε θυσίες, να προσευχηθούμε για να φύγει η αρρώστια. Πρέπει να το αναζητήσουμε. Διότι όλες οι ασθένειες οφείλονται σε φυσικά αίτια. Και προχώρησε ακόμη στην εστίαση της αιτίας μέσα στον εγκέφαλο. Διότι τότε ακόμη δεν υπήρχε η γνώση της εστιακής νόσου. Έλεγαν ότι νοσεί ο οργανισμός, δεν νοσεί το όργανο. Και επειδή διήπετο από την φύση, όπως έλεγαν, πρέπει να βοηθήσουμε τη φύση ώστε να αποκατασταθεί στην ισορροπία της για να ιαθεί ο πάσχων οργανισμός. Δεν λέγαν να επεμβούμε στο στομάχι, να επεμβούμε στο σηκώτη, να επεμβούμε εδώ ή να επεμβούμε εκεί, αν και γνώριζαν από την ανατομία πώς ήταν διαμορφωμένο. Όμως έλεγαν νοσεί ο οργανισμός, δεν νοσεί το όργανο. Ο Ιπποκράτης κάνει και αυτή την υπέρβαση. Εστιάζει τη συγκεκριμένη νόσο στον εγκέφαλο και λέει πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι έπαθε ο εγκέφαλος και εκδηλώνει αυτή την κρίση. Να δούμε και μία φωτογραφία, μία εικόνα του Ιπποκράτη και να δούμε το σύμβολο όπως έχει διαμορφωθεί στο σύγχρονο ελληνικό ιατρικό κόσμο. Διπλό το φίδι τώρα και η ράβδος του Ασκληπίου. Να φύγει παρακαλώ και αυτή. Ο Ιπποκράτης πέρα από... πού αλλού καινοτόμησε? Είπαμε εστίασε στην αιτία, στο ότι όργανο. Ότι η αιτία είναι εντός και πρέπει να αναζητήσουμε λογική θεραπεία και ως βάση πήρε οπωσδήποτε αφενός μεν τα όργανα, τα βότανα, αφετέρου, τα όποια ιατρικά εργαλεία υπήρχαν τότε στη διάθεση των ιατρών θεραπευτών, ιερέων ιατρών θεραπευτών. Κατά τον Ιπποκράτη, να δούμε τις βασικές του θέσεις. Ο ιατρός χρειάζεται να εξετάζει ενδελεχώς τον ασθενή για να βρει την αιτία της ασθένειας. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα κάνουμε δεν είναι να ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού, αλλά να δούμε τι συνέβη στον οργανισμό ώστε αυτός να πάσχει, να αποκλίνει από την ισορροπία του, η φύση δηλαδή να εξασθενήσει, όπως είπα και προηγουμένως. Προηγείται λοιπόν η κλινική εξέταση. Πού ήταν? Επισκόπηση, επίκρουση, ψηλάφιση, ακρόαση με το αυτί. Τότε δεν υπήρχε στιθοσκόπιο, όμως και με το αυτί κάτι έβρισκαν. Και προχώρησε σε καινοτόμους μεθόδους θεραπείας με βότανα, αφεψίματα, πρόσθεσε δηλαδή στη γνώση, νέα γνώση. Ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ένα σημαντικό ως σήμερα φάρμακο, τη θεραπευτική ιδιότητα της σιτιάς. Έγινε μελέτη του φλοίου της σιτιάς κατά τον 20ο αιώνα
και βρήκε ότι περιέχει αυτό το πολύ εντυπωσιακό ακετιλοσάλικη υλικό οξύ, το οποίο συσκεύασε η Μπάγερ κατά το 19ο αιώνα και είναι η γνωστή σε όλους μας ασπιρίνη. Ο Ιπποκράτης βρήκε πρώτος την θεραπευτική ιδιότητα του φλοιού της ιτιάς. Τώρα, μια που είπαμε και για την Μπάγερ, μας είχε πει μια ιστορία ένας καθηγητής μου, ο οποίος ήταν φωνίατρος και ήταν στη Γερμανία. Τον καθηγητή του τον είχε επισκεφτεί η Κάλλας, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα με τη φωνή της. Ναι. Και πήγε να της συνταγογραφήσει ο καθηγητής του κάτι και του λέει, όχι, εγώ δεν το θέλω. Εγώ το φάρμακό μου το έχω έξω από την πόρτα μου και το πίνω κάθε μέρα. Και δεν ήταν άλλο από το χαμομήλι. Η Μπάγερ, δεύτερη φορά που φέρθηκε έξυπνα, πήρε το χαμομήλι και έκανε την καμιλοζάν. Στην Ελλάδα το καμιλοζάν. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν κρέμα για τα χέρια μόνο. Στη Γερμανία όμως υπάρχει σε αμπούλες. Και πριν βγουν οι... Οι αηδοί, ναι, στη λυρική σκηνή. Αν έχουν κάποιο πρόβλημα, κάνουν μία μάσκα καμιλοζάν. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Να, τώρα, ας πούμε, αυτές τις μέρες, πολλοί ιερείς, η φωνή τους ζορίζεται από τη χρήση. Αν είχαμε μία μπούλα καμιλοζάν, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Τώρα μου δίνετε αφορμή. Ναι, και εμείς δίνουμε κορτιζόνη. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε. Επειδή δεν είναι το χαμόμηλο άφθονο στην ελληνική ύπαιθρο. Εισαγόμενοι, είμαστε εισαγόμενοι. Κύριε Κοτσιμάνη, πάσχομαι από μία βαρύτατη νόσο, εισαγωγίτιδα. Έτσι. Και πριν ξέχασα να το πω και έλεγα τώρα πώς θα... Να πω, ο Ιπποκράτης μας το έφερε εδώ. Ναι. Η Μπάγερ, λοιπόν, φέρθηκε πολύ έξυπνα, δεύτερη φορά. Και την ασπιρίνη και, και το χαμομήλι. Ως προς την ανατομία, επινόησε ειδικά χειρουργικά εργαλεία, προχώρησε σε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως διάνοιξη του θώρακα, θωρακοτομή, ο τρυπανισμός του κρασίου, δεν νομίζω ότι ήταν ο πρώτος, ήδη αναφερθήκαμε, για εγκεφαλικό είδημα ή όγκο. Πώς κατάλαβε ότι, πώς θα το, να το βρούμε κάποτε υπάρχει. Μήπως εδώ ισχύει αυτό που είπα και στην αρχή. Το άνοιγαν για να δουν τι συμβαίνει. Και σιγά σιγά απέκτησαν. Είδαν ότι ο όγκος είναι κάτι διαφορετικό από το φυσιολογικό. Το γύρω-γύρω, ναι. Άρα το διαχώρισαν. Άλλωστε, πού οφείλουμε τον όρο καρκίνος. Να πούμε, τι σημαίνει καρκίνος στα αρχαία ελληνικά. Κάβουρας. Είδε έναν όγκο σε μαστό γυναίκας δίκην καρκίνου. Έμοιαζε με κάβουρα. Ένα κεντρικό σώμα και κάποια ποδαράκια. Και τον έχουμε τον καρκίνο, που να ξέρουμε ότι ο Ιπποκράτης περιέγραψε τον πρώτο καρκίνο. Και εμβριουλκούς για τον τοκητό και άλλα εργαλεία. Να δούμε κάποια εργαλεία από αρχαιολογικά μουσεία. Βρήκα δύο φωτογραφίες, υπάρχουν πολλές. Ναι. Να φύγει, παρακαλώ. Τώρα να προχωρήσω και σε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ήταν ο πρώτος που μίλησε για τη σημασία και την αναγκαιότητα της ασυψίας και της αντισυψίας. Τόνισε την καθημερινή υποχρέωση του γιατρού να τηρεί το δικό του σώμα καθαρό, με άφθονες πλύσεις, αλλά το πλέον σημαντικό να είναι αυτός αχώριστος της ηθικής. Το δείχνει και στον όρκο του, θα το δούμε. Τα χειρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούσε τα απολύμανε πριν από την εγχείρηση σε φωτιά ή σε παλιό κρασί πιο πλούσιο σε ενόπνευμα. Είχα ακούσει από γιατρούς ότι προβλήματα υπήρχαν σε νοσοκομεία της Δυτικής Ευρώπης λόγω ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων ακόμη και στα τέλη του 19ου αιώνα. Άραγε αγνοούσαν αυτό το Ιπποκράτη. Και ένας γιατρός, δεν θυμούμε τώρα, μευτήρας, στεκόταν έξω από ένα μευτήριο και έλεγε, κρατήστε τις γυναίκες στο σπίτι να γεννήσουν, μην τις φέρετε εδώ, θα πεθάνουν, θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου. Στο 19ου αιώνα.
όπως που είδαμε τι ρόλο παίζουν οι μικροοργανισμοί όταν τους ανακαλύψαν. Και έκανε τη διάκριση πρώτος σε ασθένειες οξείας μορφής, όχι δηλαδή σοβαρές, αλλά που τώρα συμβαίνουν, και τις χρόνιες που διαρκούν και διαρκούν χρόνια στον ασθενή. Περιέγραψε ασθένειες και συμπτώματα όπως την πλευρίτιδα, την πνευμονία, την φρενίτη, δηλαδή ψηλό πυρετό με παραλήρημα, το λίθαργο, τον καύσωνα, τον απλό υψηλό πυρετό, και έδωσε τεράστια σημασία στην πρόληψη των ασθενειών με τη φράση που την χρησιμοποιείται και σήμερα, το προλαμβάνειν κρίτων του θεραπεύειν. Αυτό και εμείς το λέμε. Το λέμε, αλλά εμείς δεν σας ακούμε. Πρέπει να φτάσουμε στο απροχώρητο για να σας επισκεφθούμε. Έτσι. Όταν η ανάγκη το επιβάλλει, τότε και μόνο τότε λέμε ας πάμε στο γιατρό. Ο Ιπποκράτης το είχε τονίσει αυτό. Επίσης έκανε και μία αναφορά στην ομοιοπαθητική με τη φράση «τα όμοια των ομοίων εισήν η άματα». Αν δηλαδή υποπτευόμαστε ότι κάποια ουσία μπορεί να προκαλεί κακό, αν την προσφέρουμε σε μία μικρή δόση, αραιωμένο φάρμακο, όπως λέτε εσείς οι γιατροί, μπορεί να εξοικειωθεί ο οργανισμός και μετά να αντιμετωπίσει και μια υψηλότερη δόση. Πολύ προχωρημένα για την εποχή του. Εδώ εμείς ακόμα δεν ξέρουμε η ομοιοπαθητική. Τώρα, η ομοιοπαθητική σύγχρονη νομίζω ότι είναι αρκετά διαφορετική. Μήπως μας επαναφέρει πάλι στο μυστικισμό. Γιατί αυτά που διάβασα, το σύγγραμμα δηλαδή του ιδρυτού της νεότερης ομοιοπαθητικής, αναφέρονται σε κρυμμένες δυνάμεις που η κανονική ιατρική δεν μπορεί να αποδεχθεί. Τι θα πει κρυμμένες δυνάμεις του οργανισμού? Από τη στιγμή που δεν έχουμε καταγράψει τι είναι αυτό, δεν μπορούμε και να το δεχθούμε. Αυτό θέλω να πω. Σε όλα τα συνέδρια δεν μένει η ομοιοπαθητική από έξω. Είναι κάτι που παρουσιάστηκε, ήρθε σαν επιστήμονες, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Αλλά αυτό που βγαίνει από όλα τα συνέδρια που παρακολουθούμε κάθε για τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, για την ομοιοπαθητική, αυτό που λένε no evidence, δηλαδή δεν υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι θα θεραπεύσετε την ιγμωρίτιδα με αυτό το φάρμακο και είναι επιλογή α, δηλαδή είμαστε σίγουροι, το έχουμε αποδείξει, αυτό. Γι' αυτό το φάρμακο β. Αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε για τα ομοιοπαθητικά. Ακόμη και να το δεχθώ, επανέρχομαι στο σύγγραμμα του ιδρυτού, που αν δεν κάνω λάθος δεν είναι και γιατρός. Η αναφορά σε κρυμμένες δυνάμεις μέσα στον οργανισμό μας μας οδηγούν έξω από το φυσικό χώρο στη μεταφυσική. Είναι κάτι διαφορετικό από την... Άλλο το φάρμακο, το οποίο ενδεχομένως να έχει θεραπευτική ιδιότητα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω εκ προημίου. Όμως βλέπω ότι οι βάσεις, τα θεμέλια της σύγχρονης ομοιοπαθητικής δεν είναι του φυσικού κόσμου, είναι του μεταφυσικού. Και αυτό με κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικό, αλλά δεν είναι του παρόντος, γιατί θα εκτροχιαστούμε και έχουμε να πούμε πολλά ακόμη. Τώρα, μια άλλη καινοτομία του Ιπποκράτη. Δεν περιορίστηκε μόνο να καταγράψει αυτά τα οποία βρήκε με την έρευνά του, αλλά τα δίδαξε ο πρώτος ως μη ιερέας Ασκληπίου. Και είπε, όχι, δεν θα μεταδώσω τη γνώση μου σε ιερείς, αλλά σε όποιον έχει το ενδιαφέρον να την αποκτήσει. Και έτσι σπάζουν τα στεγανά που υπήρχαν ως τώρα. Ο ιατρός θεραπευτής πρέπει να είναι υποχρεωτικά ιερέας ενός ασκληπίου. Σταματάει αυτό τώρα. Έτσι. Γι' αυτό και αυτό δικαίως αναγνωρίζεται ως ο πατέρας της ιατρικής. Να μιλήσουμε λίγο για τον Όρκο ή έχουμε αφήσει κάτι για τον Ιπποκράτη? Τα έργα του. Τα έργα του. Και να αφήσουμε μετά τον. Έγραψε 59 συγγράμματα
τα οποία οι σύγχρονοι ερευνητές δεν τα αποδίδουν στο σύνολό τους στον ίδιο, αλλά και στους μαθητές του. Τώρα, ποια είναι του ίδιου και ποια είναι του μαθητού, δεν κατέστη δυνατόν ακόμη. Είναι γενικά, στα οποία περιλαμβάνεται ο όρκος, ο νόμος περί αρχαίης ιατρικής, περί ήτρου, περί τέχνης, περί ευσχημοσύνης, παραγγελία, αφορισμοί. Είναι ανατομία, φυσιολογία, περί ανατομής, περί καρδής, περί σαρκών, περί αδένων, περί οστέων φύσεως, περί φύσεως ανθρώπου, περί γονής, περί φύσεως πεδίου. Είναι διαιτητική, περί τροφής, περί διέτης, περί διέτης υγιεινής, παθολογία, περί αέρων, υδάτων, τόπων, χυμών, κρίσεων, κρισίμων ημερών, εβδομάδων, φυσιών, προγνωστική, προγνωστικών, προωρητικών προγνώσεις, ειδική νοσολογία, περί επιδημιών, περί παθών, περί νούσων, περί παθών, περί ιερής νόσου που προαναφέραμε, περί τόπων κατάθρωπων, θεραπευτική, περί διέτης οξέων, περί υγρών χρήσεως, χειρουργική, κατ' ιατρείο, περί ελκών, περί αιμορροίδων, περί συρίγκων, περί των εγκεφάλης τρομάτων, περί αγμών, περί άρθρων εμβολής, μοχλικός, οφθαλμολογία, περί όψεως, μευτική, περί παρθενίων, περί γυναικείς φύσεως, περί γυναικείων ΑΒ, περί αφορών, περί επικοίησεως, περί επταμίνου και οκταμίνου, περί εγκατατομής εμβρίου, παιδιατρική, περί οδοντοφυής και διάφορα, επιστολέ, λόγοι, δόγματα Αθηναίων, επιβόμιος και πρεσβευτικό. Αυτά είναι τα ουκ ολίγα. Το πρόλαβε, κατάφερε το... Γι' αυτό θεωρείται σημαντικότατο το έργο. Σημαντικότατο. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον και οι μαθητές του αυτό θέλει, δεν μπορεί ένας ναι, μόνο να το κάνει. Ναι, γι' αυτό ένας δεν θα μπορούσε. Ίσως να τους έδωσε τη βάση και εκείνοι να το συστηματοποίησαν. Προσθέτοντας, γιατί κάθε γενιά όλο και κάτι προσθέτει έτσι στην προϋπάρχουσα γνώση. Οπότε να μιλήσουμε τώρα για τον όρκο και την σχέση με την Θα τον σημερινή. Διαβάσω όλο. Βέβαια. Για να τον συσχετίσουμε με την άσκηση της ιατρικής στο σήμερα. Ορκίζομαι στον Θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στο Θεό Ασκληπιό και στην υγεία και στην πανάκια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή. Να θεωρώ το διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και την κοινωνώ του βίου μου. Και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου, να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτήν την τέχνη αν θέλουν να τη μάθουν χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία. Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν τον ιατρικό όρκο αλλά σε κανέναν άλλο. Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία και να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίδω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη. Παρομοίως δε θα εμπιστευθώ σε έγκυο μέσο που προκαλεί έκτρωση. Θα διατηρώ αγνή και άσπηλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νηστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης. Σε όσα σπίτια πηγαίνω θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παρά έξω δεν θα τα κοινοποιώ, θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά. Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολείψιος ανάμεσα στους ανθρώπους για τη ζωή και την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα. Να κάνω κάποιες επισημάνσεις και μετά καλό είναι και εσείς να δείτε αν κάτι εμένα δεν μου ήλκυσε την προσοχή ως μη ιατρός. Καταρχήν, τονίζουν κατά κόρον ότι ο Ιπποκράτης έκανε το διαχωρισμό του φυσικού από το μεταφυσικό. Το είπαμε ήδη. Όμως δεν έθισε
το μεταφυσικό εκποδόν. Ο όρκος γίνεται ενώπιον των θεών ιατρών, του Απόλλωνα και του Ασκληπιού, της Πανάγκαιας και της Υγείας. Και εκ του πονηρού λέγεται ότι ο ιατρός δεν έχει καμία σχέση με το Θεό σήμερα. Εγώ νομίζω ότι η τελευταία φράση που ακούμε είναι «Εγώ ό,τι μπορούσα να κάνω το έπραξα». Ό,τι πει ο Θεός. Δηλαδή, ο διαχωρισμός αυτών των εσφαλμένων αντιλήψεων που απέδιδαν την νόσο στο Θεό, την οποία έρη ο Ιπποκράτης με τη θαυμαστή ερευνά του, δεν σημαίνει ότι έκτοτε η ιατρική τελείται ερήμην Θεού. Απέναντίας τονίζει ως πρώτιστο το ότι ο ιατρός πρέπει να είναι μία προσωπικότητα ηθικά συγκροτημένη. Αλλά η ηθική συγκρότηση έχει άμεση σχέση με το Θεό. Έτσι. Για να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους και τώρα στάση. Σαν γιατρός δεν νομίζω να υπάρχουν και οι γιατροί που να είπαν ότι εγώ είμαι πάνω από το Θεό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιοι λένε ότι έθεσε εκτός του ανθρωπίνου βίου το Θεό. Δεν τον έθεσε εκτός. Απλώς είπε ότι ο Θεός είναι κάτι διαφορετικό από το σώμα. Αυτό. Τίποτε. Λοιπόν, να προχωρήσω. Ότι δεν μπορεί παρά να αισθάνεται ένα βαθύτατο σεβασμό σε αυτόν που του πρόσφερε τη γνώση. Έτσι. Αυτό. Το δεύτερο, ότι η γνώση πάει μαζί με την ηθική και είναι το γνωστό ρητό του Πλάτωνα. Επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Οι αρχαίοι πρόγονοι μας τα έβαλαν όλα στην τάξη, τη σειρά. Μετά, είναι αδιανόητο σε ένα γιατρό να προκαλέσει βλάβη εθελημένα. Διότι αθέλητα, βέβαια. Έτσι. Δεν θα χορηγήσω θανατηφόρο φάρμακο. Εκτιμώ ότι για κάποιον που θέλει να αυτοκτονήσει. Άρα δεν μπορεί να είναι συμμέτοχος στην ευθανασία. Πόσος λόγος στη σύγχρονη ιατρική για την ευθανασία? Δεν θα χορηγήσω σε γυναίκα φάρμακο για να κάνει έκτρωση. Μείζον πρόβλημα στην εποχή μας η έκτρωση. Και δεν θα επωφεληθώ από τη σχέση μου με τον ασθενή για γενετήσια πράξη. Εδώ βέβαια δεν νομίζω ότι και στη σύγχρονη ιατρική υπάρχει αυτό το πρόβλημα, παρά μόνο στην παραϊατρική και συγκεκριμένα στην ψυχανάλυση. Εκεί πλείστα όσα λέγονται για τη σχέση του ψυχαναλυτή με την ψυχαναλυόμενη γυναίκα. Αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι εκτός του χώρου της ιατρικής. Ναι, όσο και αν πούν ότι η ψυχανάλυση είναι κομμάτι της ιατρικής. Εγώ δεν το δέχομαι, δεν ξέρω ο ιατρικός κόσμος τι λέει γι' αυτό. Όχι, όχι. Έτσι. Και το τελευταίο, το ιατρικό απόρριτο. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι το. Είναι και ποινικό αδίκημα πλέον. Είναι ποινικό. Δεν μπορείς να μεταφέρεις. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο Ιπποκράτης υπήρχε ένας θαυμάσιος πρόγονός μας. Αν θέλετε τώρα πάνω στον όρκο να προσθέσετε κάτι εσείς. Όχι, να μην μπερδευτούμε, να μην μπερδέψουν και τα βασικά. Έτσι. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε ούτε να πούμε τίποτα άλλο. Η φήμη του έφτασε σε όλη την έκταση του ελληνισμού. Μα όλοι σε αυτό. Και εγώ που ορκίστηκα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Λέγεται ακόμη και οι αυδηρίτες τον κάλεσαν στα Άβδερα για να θεραπεύσει το Δημόκριτο, γιατί πίστευαν ότι είχε τρελαθεί. Και ο λαός της ΚΟ γιόρταζε την ημέρα της γέννησής του, προσφέροντας μετά το θάνατό του θυσίες. Βλέπετε ότι υπήρχε αυτή η τάση να ημιθεοποιούμε όλους τους επιφανείς. Είχε καταστεί επομένως για τους κατοίκους ΚΟ ένα είδος ημιθέου, ο Ιπποκράτης. Κατά τον πρώτο π.Χ. αιώνα κυκλοφόρησαν και νομίσματα που απεικόνισαν τη μορφή του. Και λέγεται ότι οι Αθηναίοι έστησαν άγαλμα και τον ανακήρυξαν σωτήρα της πόλης επειδή έσωσε την πόλη από λοιμό. Εκτιμώ ότι πρέπει να είναι ο λοιμός κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου.
που αποδεκάτησε τον πληθυσμό της Αθήνας. Και πληροφορίες έχουμε αρκετές τόσο στα έργα του Πλάτωνα όσο και στα έργα του Αριστοτέλη, από τα οποία φαίνεται πόσο εκτιμούσαν οι αρχαίοι προγονείς μας τον Ιπποκράτη, που τον αποκαλούσαν Μέγα και Θείο. Για τον Ιπποκράτη, όσο και να μιλήσουμε, όσο και να πούμε... Μια εκπομπή ολόκληρη, ένας που έχει ασχοληθεί ειδικά με την ιστορία της ιατρικής, θα μπορούσε να παρουσιάσει τον Ιπποκράτη, όχι σε μία και σε δυο και σε τρεις εκπομπές. Αλλά σημαντικό, βλέπουμε ότι πράγματα που κάνουμε εμείς σήμερα είχαν γίνει από τότε και τα είχαν τακτοποιήσει και στο μυαλό τους. Έτσι. Δηλαδή είχε διαχωρίσει τις ειδικότητες, αλλά έλεγε ότι η ιατρική είναι μία. Έτσι δεν είναι. Είναι μία και κρίσον, να το ξανατονίσω, το προλαμβάνειν του θεραπεύειν. Και πώς, πέρα από το επιστήμονες, πόσο μας φτιάχνει και σαν ανθρώπους, να σεβόμαστε τους δασκάλους μας, αυτούς που μας δίδαξαν ιατρική, τους εκπαιδευτές μας. Τον ασθενή μας. Καλά, τον ασθενή εννοείται. Έτσι. Ο ασθενής πλέον πρέπει να είναι σαν παιδί μας, εγώ αυτό... Και πήγα με τους περισσότερους συναδέρφους ότι έχεις άλλη σχέση με τον ασθενή. Υπήρχαν άλλοι αρχαίοι που είχαν θέσει σε ιατρικά θέματα, ναι. Επιστημονικές. Και μάλιστα μία σημαντική επιστημονική διαπίστωση οφείλεται σε έναν ιστορικό μας, το Θουκυδίδη, ο οποίος περιγράφει το λοιμό που ενέσκυψε στην Αθήνα, ναι, κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο που αναφέραμε. Τι παρατήρησε? Όσοι νοσούσαν και δεν πέθαιναν, αποκτούσαν ανοσία. Να λοιπόν, άλλη μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Πιστεύω ότι εκεί θεμελιώθηκε η αρχή των εμβολίων στη συνέχεια, μετά από αιώνες. Και κάποια άλλα. Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν διάφορα θεραπευτικά μέσα, όπως την αφέμαξη. Είναι πολύ γνωστό ότι τις βδέλες τις χρησιμοποιούσαν, ναι, μέχρι και το μισό, πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Τη χορήγηση φαρμάκων από βότανα το αναφέραμε, την χορήγηση αφεψιμάτων, τον καυτηριασμό των πληγών και την κατάλληλη δίαιτα. Και φυσικά έκαναν και χειρουργικές επεμβάσεις, όπως είπαμε, και θεωρούσαν ότι το λουτρό είναι σημαντικότατο για τη διατήρηση της υγείας του οργανισμού μας. Δηλαδή θεωρούμε το Θουκυδίδη ότι αυτός ανακάλυψε... Ο πρώτος που αναφέρει την ανοσία. Σήμερα τη δαιμονοποιούμε. Βλέπετε πόσοι αρνούνται να κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους. Άλλο αυτό το κακό. Ίσως βέβαια... Γι' αυτό ξαναγύρισα εκεί. Τότε μου δίνεται αφορμή να πω ότι η κύρια ευθύνη οφείλεται στις φαρμακευτικές εταιρείες που κατά καιρούς φαίνεται να συμβάλλουν στην εμφάνιση κάποιων επιδημιών. Εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα, για να μην οριστολογώ, στην νόσο των πτηνών. Πόσα εκατομμύρια εμβολίων παρήχθησαν τότε? Ο ιατρικός κόσμος διχάστηκε και παρέσερε στο διχασμό και το λαό, ο οποίος φυσικά ακούει τους γιατρούς και τι άλλο μπορεί να κάνει. Και μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι έκλειναν προς το μέρον εκείνο που είπαν να μην εμβολιαστείτε. Και έμειναν εκατομμύρια εμβόλια, τα οποία αν δεν κάνω λάθος μετά τα δώσαμε δωρεά σε κάποια αφρικανική χώρα. Όταν αρχίζει ο ιατρικός κόσμος και διαφοροποιείται σε ένα θέμα, είναι φυσικό να διαφοροποιηθεί και ο λαός. Ναι. Ποιο να ακούσω, τον Α ή τον Β γιατρό? Μπορεί να τους εκτιμώ και τους δύο εξίσου. Εγώ τι θα κάνω όμως? Και ας μην απαλλάξουμε τις κύριες ευθύνες, όχι τους γιατρούς, αλλά τις φαρμακευτικές βιομηχανίες. Γιατί πολλά λέγονται. Βέβαια υπάρχει και η συνωμοσιολογία, η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Και έτσι πείθει κάποιους, οι οποίοι καταλαμβανόμενοι από υπερβολικούς φόβους, αποφεύγουν να κάνουν και τα βασικά εμβόλια. Τα βασικά εμβόλια. Έχουμε θανάτους από ηλαράπλια. Αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό, ναι. Αυτό είναι φοβερό. Τώρα, για κάποια τα οποία είναι αμφιλεγόμενα,
θα μπορούσα να πω τι να κάνει ο άνθρωπος, ακούει τον ένα και τον άλλο, παίρνει μια απόφαση. Αλλά τα βασικά... Τα βασικά όμως όχι. Είναι κρίμα να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή η ανοσία έπεσε θύμα του εαυτού της, δηλαδή θεράπευσε πολύ κόσμο και τώρα σου λέει, και αν δεν το κάνω τι θα γίνει. Και θα αρχίσουμε τώρα να έχουμε, ναι, θα γυρίσουμε θα έχουμε συνέπειες. Σίγουρα θα γυρίσουμε πίσω. Θα έχουμε συνέπειες. Θα γυρίσουμε πίσω. Και είναι και η φτώχεια που συμβάλλει, ναι, σε αυτό, διότι κάποιοι μπορεί να θέλουν, αλλά, αλλά πλέον να μην μπορούν να τα κάνουν τα εμβόλια. Αλλά δυστυχώς θα γυρίσουμε πίσω. Δυστυχώς. Και έτσι θα αρχίσει να κατεβαίνει το προσδόκιμο του βίου μας, το οποίο οι μελέτες έδειξαν ότι στην κλασική αρχαιότητα ήταν πολύ ικανοποιητικό. Έγιναν έρευνες πάνω στο πόσο έζησαν διαπρεπείς αρχαίοι Έλληνες. Και τι βρέθηκε το εντυπωσιακό, ότι ο μέσος βίος ήταν περί τα 70 έτη. Τότε. Τότε. Φυσικά εξαιρούμε αυτούς που σκοτώθηκαν στους πολέμους. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Από τους υπόλοιπους επιφανείς αρχαίους Έλληνες εκτιμάται ότι ο μέσος βίος ήταν 70 ετών. Για την εποχή αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αφού εδώ πλησιάζει το και σημερινό. Πού το αποδίδουν? Στην υγιεινή διατροφή. Άρα λοιπόν το προλαμβάνει κρίσον του θεραπεύειν. Το είχαν ενστερνιστεί οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και το εφήρμοζαν μέσω της διατροφής. Και αυτό που λέμε σήμερα μεσογειακή διατροφή δεν είναι ανακάλυψη του περασμένου αιώνα. Ναι, όχι. Είναι των αρχαίων προγόνων μας. Άρα λοιπόν πρέπει να αρθούμε σε μία κατάσταση να συνειδητοποιήσουμε τι σαβούρα καταβροχθίζουν σήμερα τα παιδιά μας και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Εσείς κάνατε σειρά εκπομπών πάνω στο θέμα της διατροφής, του υπερβάρου, της παχυσαρκίας και όλων των άλλων. Δεν είναι της σημερινής, αλλά εδώ τονίζω ότι οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν γενικά ικανοποιητικό βίο. Βέβαια, αν τότε φτάνανε τα 70 έτη, δεν θα είχαν και... Βέβαια, δεν ξέρουν. Τώρα, βέβαια, δεν υπήρχε η χημεία τότε. Επιφανείς. Μπορεί να μην είναι το δείγμα αντιπροσωπευτικό. Μπορεί ο απλός λαός και όχι οι επιφανείς να ζούσαν λιγότερο, ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά δεν νομίζω ότι οι άλλοι ζούσαν 50 και 40. Ναι. Έτσι. Και έπειτα οι επιφανείς τότε πιστεύω θα είχαν ό,τι και όλοι εμείς σήμερα. Δηλαδή πρόσβαση σε υγεία, σε εκπαίδευση, σε τροφή. Στη τροφή δεν πιστεύω να υπήρχε μεγάλη διαφοροποίηση. Κατά την ποσότητα θα μπορούσα να δεχθώ, αλλά κατά τα είδη... Όχι. Όχι. Σήμερα ίσως... Η ψαλίδα που διαχωρίζει το υψηλότερο, το πλουτοκρατικό τμήμα της κοινωνίας από τη φτωχολογιά είναι μεγαλύτερο από ότι ίσως στην αρχαιότητα. Ναι. Με το που εμφανίστηκε, μάλλον η εμφάνιση του Ιπποκράτη κατήργησε τα ασκληπία. Όχι βέβαια. Όχι. Διότι μπορεί να έκανε αυτό το διαχωρισμό, αλλά καταρχήν δεν ήταν πρόθυμοι οι ιερείς να αποδεχθούν όλοι ευθύς αμέσως και να πούν παραδίδω τα ιατρικά μου εργαλεία και πάω να άσκω. Ο καθένας τα δικαιώματά του δεν τα παραδίδει. Πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα, να οριμάσει η άποψη, να υιοθετηθεί από την πλειοψηφία και τότε μόνον παίρνουμε σε μια διαφορετική αντίληψη. Και ένα, να τονίσω ότι από τα επίσης φημισμένα ασκληπία ήταν αυτό των Αθηνών που δεν είχε όμως τη μακροζωία που είχαν τα άλλα που προανέφερα. Το ασκληπείο της Αθήνας οικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια του Παλαιοπωνεσιακού Πολέμου και συγκεκριμένα το 420 π.Χ. κάτω από το λόφο της Ακροπόλεως, να δούμε μία αναπαράσταση, ένα σημαντικό ασκληπείο, λίγα από τα ερειπιά του σώζονται σήμερα, θεαματικό κτίριο. Ναι, ναι. Και ίσως αυτό το ασκληπείο να εκλήθηκε ο Ιπποκράτης να δώσει τις γνώσεις του. Γιατί τον τίμησαν, όπως είδαμε προηγουμένως, οι Αθηναίοι τον Ιπποκράτη. Να φύγει παρακαλώ κι αυτή. Αυτά για την κλασική περίοδο. Δεν ξέρω όμως μήπως πέρασε ο χρόνος εκπομπής και επειδή έχουμε πολλά ακόμη
Λίγο μπορούμε. Μπορούμε ακόμη να περάσουμε στην Αλεξανδρινή. Στην Αλεξανδρινή. Και να, ίσως να τελειώσουμε. Και να κλείσουμε εκεί στην Αλεξανδρινή. Και να αφήσουμε τη Βυζαντινή που είχα ετοιμάσει για μια άλλη. Για μια άλλη εκπομπή. Γιατί πάντοτε πέφτω έξω και στη δική μου εκπομπή. Είναι τόλα τα σημαντικά και λέω άντε να πούμε και αυτό, να πούμε και τα άλλα. Και πιστεύω ότι τελικά δεν πρέπει να κουράσαμε και τους τηλεθεατές. Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ ήθελα από καιρό να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Γιατί... Ωραία. Αφού το, ο διάβολος μας φιλοξενεί και εμένα και εσάς, θα δοθεί κάποια άλλη ευκαιρία, εν καιρό, να κάνουμε μια δεύτερη. Να περάσουμε δηλαδή στη Βυζαντινή περίοδο και μία τρίτη να περάσουμε από, την, από το Μεσαίωνα στη σύγχρονη και ιατρική. Σύγχρονη. Και να συσχετίσουμε τα της κλασικής αρχαιότητας με τα συμβαίνοντα και... σήμερα. Βέβαια. Με τη δημιουργία της Αλεξανδρινής Σχολής της Ιατρικής, το 300 περίπου π.Χ., τα πράγματα άλλαξαν δραματικά. Τότε το πλέον σημαντικό είναι ότι δημιουργήθηκαν οι μεγάλες βιβλιοθήκες. Και εκεί συγκεντρώθηκε η γνώση. Μάλιστα. Και οι βιβλιοθήκες οι μεγάλες ήταν δύο, της Αλεξάνδρειας και της Περγάμου. Το τονίζω της Περγάμου γιατί θα δούμε μετά από την Πέργαμο προέρχεται ο Γαλινός, ο δεύτερος μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας. Η ανατομία είχε αναδειχθεί σε επιστήμη. Οι Αλεξανδρινοί επιστήμονες αναθεώρησαν και ξανάγραψαν όλα τα πεδία των επιστημών που τους ενδιέφεραν. Φυσική και ιδιαίτερα οπτική, εμπειρική χημεία, που γραφόταν τότε με ύψιλον, γιατί προέρχεται από το χυμός, δηλαδή είχαν ουσιαστικά να ασχοληθούν με την ενόργανη χημεία, δηλαδή με τη βοτανολογία, τα εκχυλίσματα των βοτάνων και όχι με τα ανόργανα στοιχεία. Συγκεντρώνοντας εκεί λοιπόν στις βιβλιοθήκες όλη τη γνώση που έφερε η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και από την Ανατολή, εμείς σήμερα δεν ασχοληθήκαμε με αυτή, αλλά μην φανταζόμαστε, επειδή αποκαλούμε τους Πέρσες βάρβαρος, ότι όντως δεν είχαν καμία γνώση επιστημονική, ούτε πιο πέρα οι άλλοι λαοί, ως την Ινδία που έφτασε ο Μέγας Αλέκδος. Όλη αυτή η γνώση μεταφέρθηκε, γράφτηκε, συστηματοποιήθηκε και ήταν στη διάθεση του όποιου μπορούσε να επισκεφθεί αυτές τις δύο μεγάλες βιβλιοθήκες, φυσικά και πήραν και πολλές άλλες μικρότερες. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αριθμούσε 700.000 συγγράμματα. Σημαντική για την ανάπτυξη της οφθαλμολογίας τότε υπήρξαν ο Ιερόφυλλος ο Χαλκιδών και ο Ερασίστρατος της Χίου. Από τους μεταγενέστερους Άραβες και φυσιολόγους της Αναγέννησης δεν προστέθηκε σχεδόν τίποτε, μιας και οι περισσότεροι δείχνουν να βασίστηκαν στη φαρμακολογία του Διοσκορίδη μεταφρασμένη στα Ισπανικά. Εδώ μου δίνετε ευκαιρία να τονίσω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν σας απασχόλησε. Κάνατε ιστορία ιατρικής πιστεύω στο Πανεπιστήμιο. Κάναμε. Πολύς ο λόγος στους δυτικούς κυρίως αλλά και σε κάποιους Έλληνες ότι ό,τι μεταλαμπαδεύτηκε από τη γνώση των αρχαίων Ελλήνων στη Δύση οφείλεται στους Άραβες. Σαν το Βυζάντιο να μην πρόσφερε τίποτα. Όταν κάνουμε την άλλη εκπομπή όχι, θα το δείξουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Και να μην ξεχνούμε ότι οι Άραβες ό,τι πήραν το πήραν από τους Βυζαντινούς. Και οι πρώτοι θεωρούμενοι Άραβες ήταν οι εξισλαμισμένοι Ρωμιοί της Αιγύπτου και της Μέσης Ανατολής. Το τι έδωσαν οι Άραβες οι ίδιοι, το βλέπουμε γιατί ήδη το 1000 μετά Χριστόν, 400 χρόνια μετά την εξάπλωσή τους, πάβουν να ασχολούνται με τις επιστήμες. Και έκτοτε μέχρι σήμερα η προσφορά τους είναι, θα μπορούσα να πω, ασήμαντη. Άρα η όποια εργασία των Αράβων δεν είναι παρά μετάφραση στα αραβικά κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, όσα διασώθηκαν από τις βιβλιοθήκες, οι οποίες βέβαια καταστράφηκαν και κυρίως μετά την αραβική κατάκτηση της Αλεξάνδρειας. Αυτό από τότε, να καταστρέφουν ότι... Έτσι. Βέβαια υπήρξαν και φωτεινά πνεύματα, τα οποία είδαν ότι αυτό δεν πρέπει να χαθεί σαν γνώση. Και γι' αυτό και το μετέφρασαν. Η Αλεξανδρινή σχολή έδωσε μια πολύ λεπτομερή περιγραφή του καταράκτη, αλλά δεν θεωρείται πιθανό να ανέπτυξαν και μεθόδους για την αντιμετώπιση.
Και το κακό είναι ότι από αυτή την τεράστια βιβλιοθήκη σήμερα δεν έχει επιζήσει ούτε ένα σύγγραμμα. Ήταν φοβερό αυτό που συνέβη. Και να αναφερθώ τώρα εν ολίγης στους πλέον σημαντικούς γιατρούς της Αλεξανδρινής περίοδος. Ο πλέον γνωστός είναι ο Πεδάνιος Διοσκορίδης. Ήταν ο πλέον σημαντικός φαρμακολόγος και βοτανολόγος. Καταγόταν από την Ανάζαρο της Κιλικίας. Και γνωστό είναι το πεντάτομο έργο του «Περί ύλης ιατρικής». Αυτό το έργο του Διοσκορίδη είναι το βασικότερο της φαρμακολογίας ως τις αρχές του 17ου αιώνα. Υπάρχουν πολλά αντίγραφα του έργου, ακόμη και του 5ου αιώνα. Θεωρείται ο μεγαλύτερος φαρμακολόγος. Υπάρχουν χειρόγραφα του έργου του Διοσκορίδη στη Μονή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους και άλλα που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και σήμερα σώζονται στις βιβλιοθήκες της Βιέννης, της Νεάπολης και του Μίτσιγκαν. Και φυσικά δεν είναι αφελές το ερώτημα πώς έφτασαν αυτά εκεί. Να θυμηθούμε τι έκαναν οι σταυροφόροι στην Κωνσταντινούπολη. Και επειδή μιλούμε ήδη για το 1204, να δούμε ότι πολλοί ήταν αυτοί που αφιέρωσαν χρόνο για την αντιγραφή και ιατρικών κειμένων και όχι μόνο θεολογικών, όπως κάποιοι θέλουν να προβάλλουν. Θα δείξουμε, μελετώντας τη Βυζαντινή περίοδο, πού υπήρχαν εντυπωσιακά κέντρα αντιγραφής όλων των συγγραμμάτων και όχι, επαναλαμβάνω, μόνο των θεολογικών. Λοιπόν, να δείξουμε και μία εικόνα του Διοσκορίδη, του σημαντικότερου φαρμακολόγου της αρχαιότητας. Τον βλέπουμε να κρατάει ένα βότανο στο χέρι, να φύγει και αυτή. Και να περάσουμε στο Γαλλινό. Γαλλινό. Μεγάλος. Μεγάλη φυσιογνωμία. Είπα προηγουμένως να κρατήσουμε τη λέξη Πέργαμος, είναι η πατρίδα του. Γεννήθηκε το 129 ή 131 μετά Χριστό. Και από παιδί σύγναζε στο Ασκληπείο. Να λοιπόν που απαντώ για μία ακόμη φορά στο έρωτο μου, θέσατε, ο Ιπποκράτης τα καταργεί τα Ασκληπεία? Δεν τα καταργεί. Όμως οπωσδήποτε στα πλέον σημαντικά Ασκληπεία αλλάζει άρδιν ο τρόπος άσκησης της ιατρικής. Μπορεί να παραμένουν ιερά του Ασκληπιού, αλλά η γνώση που έχει προσφέρει στην ιατρική επιστήμη ο Ιπποκράτης εξαναγκάζει όλους να την αποδεχθούν και να την αξιοποιήσουν. Να έκανε δηλαδή μια ήρεμη επανάσταση. Ήρεμη, ακριβώς. Πάρα πολύ χαρακτηριστικός ο όρος που χρησιμοποίησατε. Ο Γαλλινός παρακολούθησε στην ιατρική σχολή ιατρούς να εξασκούν το ιατρικό επάγγελμα. Σε ηλικία 16 ετών άρχισε ιατρικές σπουδές στην Πέργαμο, συνέχισε στη Σμύρνη, στην Κόρινθο και στην Αλεξάνδρεια. Αυτή η κινητικότητα που χαρακτηρίζει και εμάς του 21ου αιώνος, αλλά εμείς έχουμε στη διάθεσή μας το αεροπλάνο, χαρακτήριζε όλους τους αρχαίους Έλληνες. Από τον Ηρόδοτο που πριν γράψει την ιστορία περιδιάβηκε όλη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, ως το Γαλλινό που βλέπουμε. Για να πάω να δω πώς ασκούν την ιατρική στη Σμύρνη, τι κάνουν στην Αθήνα, τι κάνουν στην Αλεξάνδρεια, να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Και αυτό είναι η καλύτερη μέθοδος. Βέβαια σήμερα εσείς τα κάνετε με τα συνέδρια, ναι. Μαζεύεστε όλοι σε έναν τόπο. Τότε δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά, έπρεπε να γίνει περιηγητής ο γιατρός για να συλλέξει τη γνώση. Το 161 μετά Χριστόν πήγε στη Ρώμη, όπου θεράπευσε τον αριστοτελικό φιλόσοφο Εύδημο, που κανένας γιατρός ως τότε δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την νόσο του. Αυτό τόσο ικανοποίησε τον Εύδημο που συνέστησε το Γαλλινό στους αριστοκρατικούς κύκλους και τον έκανε πασίγνωστο. Η φήμη έφτασε και στο Ρωμαίο αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο και τον συμβασιλέα Λεύκιο Ονείρο, που έκαναν το Γαλλινό επίσημο ιατρό της αυλής, που έφτασε στη Ρώμη.
Ο Γαλινός έδωσε πολλές διαλέξεις και έγραψε πολλά βιβλία. Πέθανε το 199 ή 201 μετά Χριστόν. Δυστυχώς τα βιβλία του που φυλάσσονταν στο ναό της Ειρήνης καταστράφηκαν από πυρκαγιά. Έτσι από τα πρωτότυπα έργα δεν έμεινε κανένα. Και το κακό είναι ότι δεν έχουμε ούτε καν και αντιγραφές των έργων. Ό,τι σώζεται από τη γνώση του Γαλινού είναι αναφορές. Από αναφορές άλλων που συνέγραψαν επίσης ιατρικά συγγράμματα. Πόση γνώση χάθηκε με την πάρο του χρόνου. Να δούμε και μία εικόνα του Γαλινού. Ίσως να μην τον αποδίδει πραγματικά περισσότερο, μου θυμίζει γιατρό του Μεσαίωνα παρά της Αλεξανδρινής περίοδου. Αυτό το σκουφάκι ιδιαίτερα μου φαίνεται πολύ δυτικό ευρωπαϊκό. Ίσως να φιλοτεχνήθηκε από κάποιον ζωγράφο στη Δύση. Παρακαλώ να φύγει και αυτή. Έξι από τις ανατομικές του μελέτες βρέθηκαν σε μια αραβική μετάφραση. Έστω και έτσι, το μάτι όπως το περιέγραψε ο Γαλινός ελάχιστα απέχει από την αλήθεια. Αλλά και αυτό συνέχισε να πιστεύει ότι η κύρια λειτουργία του ματιού είναι να εκπέμπει ακτίνες σε μορφή κόνου και όχι να δέχεται. Βλέπετε, μεγάλη, αλλά κάποια δεν μπορούσαν. Εμείς μπορούμε να γελούμε και να μας φαίνονται αφελείς κάποιες από τις απόψεις που αυτοί τόλμησαν να τις καταγράψουν. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας από αυτούς υπήρξε κορυφαία προσωπικότητα. Και εμείς μπορεί να κάνουμε λάθος και να γελάνε με εμάς. Και να γελούν οι μετέπειτα. Μπορεί να γελάνε. Εγώ αναφέρω στις δικές μου επιστήμες πάνω στα θέματα της φυσικής. Διαβάζω απόψεις του 18ου αιώνα, του 19ου αιώνα και πάω να γελάσω. Λέω μη γελάς, γιατί πόσες θεωρίες του 20ου καταρρίφθηκαν πριν εισέλθουμε στον 21ο αιώνα. Ναι, αυτό δεν το... Έτσι. Γι' αυτό μόνο θαυμασμό πρέπει να καταθέτουμε μπροστά σε αυτά τα κορυφαία πνεύματα. Και ακόμα και η στάση μας αυτή πρέπει να είναι γνώση και αμφισβήτηση. Δηλαδή οτιδήποτε έτσι πρέπει να το ζυγίζουμε δύο και τρεις και φορές. Και να προχωρούμε ερευνώντας ώσπου να καταλήξουμε με βεβαιότητα ότι αυτή είναι η αλήθεια. Αν και πάντα να αφήνουμε και μέσα μας και ένα μικρό ερωτηματικό. Βέβαια, πάντοτε. Και να προχωρήσω λίγο για το Γαλινό. Πίστευε ότι η καλή υγεία ήταν αποτέλεσμα της ισορροπίας τεσσάρων χυμών του σώματος, του αίματος, της σχολής, της μαύρης σχολής και του φλέγματος. Αυτή η άποψη διατηρήθηκε επί σειρά αιώνων. Θα την έχετε ακούσει ασφαλώς και εσείς. Και πολλές φορές και εδώ στις εκπομπές το αναφέρουν συνάδελφοι, γιατί πάντοτε στα βιβλία μας υπάρχει και μια ιστορική αναδρομή. Αναφορά. Ναι. Ότι η πρώτη αναφορά γίνεται εκεί, δηλαδή η ιστορία δεν απέχει από την ιατρική. Μάλιστα. Και λίγα από τα επιδέματά του. Μελέτησε την ανατομία της μήτρας, της οφθαλμοπάθειας, την κίνηση του θώρακα και των πνευμόνων κατά την αναπνοή. Περιέγραψε το ύπαρ και τις βαλβίδες της καρδιάς. Άρα ασχολήθηκε και με την ανατομία. Ξεχώρισε τις αρτηρίες από τις φλέβες και είπε ότι στις πρώτες κυκλοφορεί καθαρό αίμα. Ωστότε πίστευαν ότι στις αρτηρίες κυκλοφορεί αέρας. Αν και είχαν κάνει ανατομικές επεμβάσεις και οι Αιγύπτιοι ακόμη. Βλέπετε, μερικές φορές κάποιος διαπιστώνει κάποιο που λέει «Μα είναι δυνατόν να μην το έχει βρει ένας πριν από αυτόν?» Είναι σαν το αυγό του Κολόμβου που λέμε σήμερα. Κάποιος είναι αυτός που θα το βρει πρώτος. Έτσι. Διέστηση, παρατηρητικότητα, οξυδέρκεια, όλα μαζί. Και ανέφερε ότι το περισσότερο αίμα βρίσκεται στην αορτή. Είπε ότι το αίμα διοχετεύεται στην αορτή από την αριστερή κοιλία αφού πριν έχει περάσει από τη δεξιά. Μίλησε για την κίνηση των μυών, την αναπνοή, το σπέρμα, τον καρκίνο του πνεύμανα, του όγκου, την κύρωση του ύπατος. Άρα εδώ πλέον μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε στην εποχή που δεν βλέπουμε τον οργανισμό να νοσεί στο όλον, αλλά να επικεντρώνουμε την νόσο σε συγκεκριμένο όργανο. Να πώς γίνονται τα βήματα. Έτσι. Και ασχολήθηκε με τη δίαιτα, έκανε επεμβάσεις και κατασκεύασε και φάρμακα. Και να περάσω σε δύο άλλους ακόμη και ίσως εδώ να τελειώσουμε. Ο Ρούφος της Εφέσου έδωσε αργότερα μια λεπτομερέστερη περιγραφή του εσωτερικού του ματιού.
Ιδιαίτερη εντυπωσιακή αναφορά γίνεται στον Άντυλο που λέγεται ότι είχε προχωρήσει σε οφθαλμολογικές εγχειρήσεις καταράκτης στην αρχαία Ελλάδα. Ο Άντυλος, που έζησε το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, επινοώντας δική του μέθοδο, πέτυχε να θεραπεύσει ανέβρισμα. Εκτός από τις ερευνές του, ασχολήθηκε και με τη χειρουργική. Έγραψε περί βοηθημάτων της χειρουργικής και τα χειρουργούμενα. Ελάχιστα έργα του έχουν σωθεί και, αυτά εκδόθηκαν σε ένα τόμο από τον Κουρτς Σπρέγγελ το 1779. Άρα διασώθηκαν για να εκδοθούν. Στοιχείο όπου έχει βρεθεί η ελληνιστική νεκρόπολη, σε ανασκαφική οικοπαίδου βρέθηκε κυβωτιώσχημος τάφος. Η ηλικία του τάφου προσδιορίστηκε στο 2ο π.Χ. αιώνα. Ο άνδρας που είχε ταφεί σε αυτόν είχε εμφανή σημάδια εγχείρησης στο κρανίο του. Να δούμε. Βλέπουμε για μία ακόμη φορά ότι τολμούσαν και άνοιγαν οπές για επεμβάσεις. Άρα πρέπει, εκτιμώ, να είχαν συνειδητοποιήσει ότι από τα συμπτώματα που εκδηλώνεται κάτι πρέπει να υπάρχει μέσα. Αν το αφαιρέσουμε μπορεί να ζήσει. Και ίσως να είχαν την εμπειρία των εγκεφαλοπαθείων. Πώς το... Ναι, του εγκεφαλικού επεισοδίου. Μπορεί να είχαν τρυπήσει, να είχε πεταχτεί έξω το αίμα. Και να σώθηκε. Και να σώθηκε κάποιος και αυτή η εμπειρία να μεταδόθηκε. Και κλείνω με την Κεσαρική τομή, που οφείλει το όνομά της στον Ιούλιο Κέσαρα, τον αυτοκράτορα της Ρώμης, καθώς γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο και έδωσε το όνομα. Βέβαια δεν πιστεύω ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος γεννήθηκε με κεσαρική τομή, αλλά οπωσδήποτε είναι αυτός που έδωσε το όνομα στη μέθοδο επέμβασης, που πρέπει να τονίσουμε ότι οδηγούσε στο θάνατο της μητέρας. Δεν μπορούσαν να τη σώσουν. Απλώς έκαναν την επέμβαση για να σωθεί τουλάχιστον το παιδί. Σημαντικό αυτό. Σώζανε το παιδάκι. Έσωζαν το παιδάκι. Να μην προχωρήσουμε, η γνώμη μου είναι να μην προχωρήσουμε στο Βυζάντιο, στην ιατρική στο Βυζάντιο, γιατί και θα κουράσουμε τους τηλεθεατές μας, αλλά και θα αδικήσουμε αυτή την περίοδο. Καλό θα είναι να, αφού είμαστε και στο ίδιο κανάλι και μπορούμε να κάνουμε εκπομπές, να κάνουμε μια άλλη εκπομπή που να συμπεριλάβουμε το Βυζάντιο με πολύ χρόνο όμως. Ακριβώς. Γιατί το θεωρώ και λίγο αδικημένο στην ιστορία. Είναι αδικημένο και κυρίως από εμάς τους ίδιους, γιατί στο τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετοί Βυζαντινολόγοι χωρών της Δυτικής Ευρώπης είναι αυτοί που αναδεικνύουν τον πολιτισμό των Βυζαντινών. Και σε αυτό θα προβάλλουμε και ένα άλλο στοιχείο χαρακτηριστικό, ότι εκεί η ιατρική ήταν συνυφασμένη με την κοινωνική πρόνοια. Επομένως θα μιλήσουμε και για την κοινωνική πρόνοια στο Βυζάντιο, που είναι σημαντική σε μια εποχή που το κοινωνικό κράτος που είχε με κάφηση αναδείξει η Ευρώπη κατά τον 20ο αιώνα απειλείται, και μάλιστα απειλείται επικίνδυνα. Οπότε επιφυλασσόμαστε για μια εκπομπή. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που κάναμε αυτή την εκπομπή μαζί. Ήθελα πάρα πολύ καιρό, να παρακολουθώντας τις εκπομπές σας, να μιλήσουμε για την ιστορία της ιατρικής. Να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές μας που ξενύχτησαν απόψε το βράδυ μαζί μας. Και αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ.